Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν αθλητή που ανανέωσε και αυτός με την αδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή. Με ποδοσφαιριστή που ανανέωσε, θα τα πούμε στο δεύτερο μισό. Είμαστε της ανανέωσης σήμερα. Και να δώσουμε την καλησπέρα μας έτσι μεταλλικά και να ευχηθούμε έτσι να πάει η χρονιά. Seek and destroy και destroy τους αντιπάλους πάντα. Στον Νικηφόρο τον Φωτιάδη που είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την ανανέωση. Σε ευχαριστώ πολύ. Κανά καλησπέρα. Με αυτούς τους ρυθμούς είσαι καλά στη Μίκρα, Νιώθω μια χαρά, ναι. Είναι μοναδικό. Ευτυχώς που στα αποδυτήρια υπάρχουν και κάποιοι αθλητές σαν εσένα και σαν κάποια άλλα παιδιά που ακούνε και τέτοιου είδους μουσική και κρατάτε λίγο τα προσχήματα στην ομάδα. Φαντάζομαι να αναφέρεσαι και στο κομμάτι στο ζέσταμα που στο ζέσταμα, ναι. Είμαστε οι μοναδικοί οι οποίοι ακούμε ποιοτική μουσική στο ζέσταμα. Έτσι, ναι. Όπως αυτή την ποιοτική μουσική που ακούμε από κάτω. Και δεν ξέρω τώρα, μιας και το αναφέρουμε μεταξύ Άρου και Αστείου, στην ψυχολογία σου, στην προετοιμασία σου πριν ξεκινήσει ένα μάτς, οποιοδήποτε μάτς και είναι αυτό, πόσο μάλλον με γεμάτη Μίκρα που τα έζησες πολύ έντονα φέτος, γιατί είσαι αρκετά, ήσουν και πρωταγωνιστής, βασικότατος τέλεχος της ομάδος και τα πήγες και εξαιρετικά. Παίζει ρόλο το να βάλω το Seek and Destroy, για παράδειγμα, και να προετοιμαστώ στην προθέρμανση? Βεβαίως και παίζει ρόλο. Βεβαίως και παίζει ρόλο. Σε φτιάχνει, έτσι. Ανεβαίνουν οι σφιγμοί. Ανεβαίνουν οι σφιγμοί πιο γρήγορα. Και όταν αρχίσουν τα συνθήματα μετά, μέσα στη Μίκρα, ακόμα περισσότερο οι σφιγμοί ανεβαίνουν. Έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια, να πω την αλήθεια, από ένα σημείο και μετά, εγώ το αποκλείω. Η κερκίδα, η αλήθεια είναι ότι σε κάποια σημεία σβήνει. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την προσήλωση στον αγώνα. Α, είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος, δεν ακούς τίποτα, εννοείς. Εννοείται. Πώς το κάνετε αυτό, πραγματικά δεν μπορώ να σας καταλάβω πώς το κάνετε. Και βάζω πληθυντικό γιατί έχω ακούσει αρκετούς αθλητές που λένε ότι πρέπει κάποιες στιγμές να είσαι απόλυτα κλεισμένος στον εαυτό σου, να μην ακούς τίποτα. Βέβαια, σε μια γεμάτη Μίκρα ο ρυθμός σου δίνει και εσένα παλμό. Έτσι. Ο παλμός μάλλον της κερκίδας σου δίνει ρυθμό. Εννοείται. Στο παιχνίδι μέσα. Νικηφόρε, είναι μια εξέλιξη που φαντάζομαι σε ικανοποιεί, σε χαροποιεί. Συνεχίζεις στον Ηρακλή. Πέρυσι, δεν θα πω από το πουθενά, θα πω ότι ξαφνικά μετά και τον τραυματισμό του Χρήστου Κιώση μπήκες και πολύ, πολύ δυναμικά, γιατί ήσασταν όλοι και όλοι δύο κεντρικοί μέχρι να φτάσουμε στο σημείο χρονικά να έρθει ο Σμαραγδής και μαζί με τον Φέργκισον τραβήξατε πολύ κουπί, έτσι. Είναι γεγονός. Εντάξει, όντως ήταν πολύ απότομο και δεν ήταν καθόλου εύκολο. Mm-hmm. Και οι τραυματισμοί, βασικά θα έλεγα καταπονήσεις, πολλές υπήρξαν από αυτό το απότομο. Αλλά όταν καλεί το καθήκον δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα, απαντάς. Απαντάς και εσείς απαντήσατε. Απαντήσατε με τετράδα, απαντήσατε με τελικό κυπέλου. Είναι μια χρονιά που θα έχεις να τη λες, δηλαδή μια χρονιά που σε γέμισε ως αθλητή και μια χρονιά παρακαταθήκη για αυτή που θα ξεκινήσει, την επόμενη. Λοιπόν, κάθε χρονιά διαφορετική, έτσι. Mm-hmm. Αλλά όπως και να έχει, μέχρι να έρθει μια χρονιά στην οποία θα κάνω πολλά περισσότερα από αυτή που μόλις πέρασε. Ναι, η περσινή χρονιά ήταν, θεωρώ, η καλύτερη που έχω ζήσει. Mm-hmm. Με πολλές εμπειρίες. Πού να ξεκινήσουμε και πού να το αφήσουμε. Τελικό κυπέλλου Ελλάδος για ένα αθλητή 20 χρονών δεν είναι κάτι καθημερινό. That's το απορρίφημα ήταν εκεί μεν, αλλά όλη η σεζόν, ναι, ήταν ένας μεγάλος, πολύ μεγάλος αγώνας, δύσκολος, κουραστικός και βγήκε σε καλό. Πώς άντεξες, δηλαδή, πολλοί ο κόσμος ίσως δεν μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι ήσασταν μόλις δύο στη συγκεκριμένη θέση του κεντρικού που σχεδόν όλη τη χρονιά κάνατε προπονήσεις. Γιατί δεν είναι μόνο ο αγώνας που βλέπουμε εμείς κάθε Σάββατο ή Σάββατο παρασάββατο στα εντός έδρας παιχνίδια, είναι η καθημερινή προπόνηση που δεν έχετε αντίπαλο στο οικογενειακό διπλό, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο. Και σίγουρα επιβαρυνόσασταν και εσύ και ο Φέργκισον, έτσι. Είναι γεγονός. Να φοβάσαι να φτερμιστείς, όχι αστεία. Αυτό είναι ατάκα του Γιάννη Ορφανού, το θυμάμαι εδώ στην εκπομπή το είχε πει. Ότι τους προσέχουμε, σαν τα μάτια μας προσέχουμε και τους δύο. Το θυμάμαι μέσα στη σεζόν που μας το είχε πει, γιατί δεν υπήρχαν άλλοι. Δεν υπήρχαν έτσι άλλοι. Είναι, έτσι είναι. Και χαρακτηριστικά ότι, ας πούμε, επειδή δεν είχα κάνει προετοιμασία με την ομάδα πέρσι, ναι, και επειδή κάποιες μικροκαταπονήσεις γίνανε, επειδή ακριβώς η προετοιμασία που είχα κάνει ήταν όσο να είναι ελλειπής, είχα δει να αλλάζει η όψη του Ορφανού 3-4 φορές χρώμα, όταν καμιά φορά πονούσε η μέση μου ή είχαμε κάνει ένα τραυματισμό στο γόνατο. Ήταν πράγματα τα οποία
δύσκολα τα διανοείται οποιοδήποτε. Ναι. Ακόμα κι άλλο αθλητή. Απαγορευόταν να έχει τσιμπήματα, τραβήγματα, τέτοια πράγματα. Απαγορευόταν, έτσι. Τα πάντα. Να παραπονεθεί και να πει ότι ξέρεις, έχω ενόχληση. Έτσι ακριβώς. Είχε πολλή δουλειά ο Στέλιος ο Ναυροζίδης, μάλλον. Αρκετή. Τι δεν συζητάμε τώρα, ο Στέλιος είχε δώσει τα πάντα. Φοβερή. Πόσο μάλλον φέτος. Ναι, ναι, ναι. Νικηφόρε, με αφορμή και την ανανέωσή σου, την υπογραφή σου στην, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, τι θα ήθελες για φέτος? Ήταν η καλύτερη σεζόν, όπως είπες, και για σένα προσωπικά, με τελικό κυπέλου, με στο πρωτάθλημα. Πλέον προσθέτεται και η Ευρώπη, που για έναν 20χρονο αθλητή νομίζω και αυτό είναι πολύ μεγάλο κίνητρο. Με τι θα έμενες ευχαριστημένος για όλα αυτά φέτος? Θέλω μια πολύ δυνατή παρουσία και εντός και εκτός. Για να πούμε για το εκτός, θα θέλα πάρα πολύ να φτάσουμε στο τελικό, στο Final Four, την ακρίβεια του Challenge Cup. Mm-hmm. Να ξαναφανεί το όνομα του Ηρακλή πραγματικά στα μεγάλα σαλόνια, με μεγάλες ομάδες απέναντί μας. Για τα εγχώρια πρωταθλήματα, δεν θα ήθελα κάτι λιγότερο από τετράδα στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δηλαδή, τουλάχιστον να επαναλάβουμε τα φετινά. Και φυσικά και άμα γίνεται κάτι παραπάνω. Και υπάρχουν και δύο τίτλοι League Cup και κύπελλο, έτσι. Διεκδικήσιμο. Αυτό κάθε Ηρακλής, είμαστε κάθε τίτλος, κάθε πρωτάθλημα είναι στόχος. Περιμένεις κάτι διαφορετικό γενικότερα φέτος στην Α1? Ενημερωνόμαστε απ' έξω απ' έξω, ακόμα δεν έχουμε εικόνα από τις ομάδες, ότι ενισχύεται η ΑΕΚ που επέστρεψε, ενισχύεται ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ρίχνουν αρκετά λεφτά, όπως και εσύ γνωρίζεις, στα μπάτζετ τους. Περιμένεις πιο γερές κόντρες, γιατί πέρυσι ήταν δύο ομάδες που είχαν μία ταχύτητα και όλες οι υπόλοιπες νομίζω πάνω κάτω ήταν στο ίδιο καζάνι, όπως λέμε. Ναι, οκ, okay, σωστό αυτό ότι έχουν δυναμωθεί και Μαθηναϊκός και ΑΕΚ, αλλά θεωρώ ότι πάλι θα έχουν το πάνω χέρι ίσως οι δύο ομάδες που είχαν και φέτος. Οι υπόλοιπες θα είμαστε πάλι όλες πολύ κοντά. Mm-hmm. Αυτό θα προκαλέσει πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Γιατί θα είμαστε μεν κοντά, αλλά είναι όλες πιο δυνατές από πέρσι. Θα έχουμε πιο καλό θέμα. Και θα γίνονται και ματσάρες. Ελπίζω. Ελπίζω. Παντού. Και... εντός εκτός έδρας. Πώς μπορεί να αλλάξει, βέβαια. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν και κάποιες. Προφανώς θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές στο ρόστερ του Ηρακλή σε σχέση με πέρυσι. Θέλω βέβαια το σχόλιο σου και για το ότι παραμένει ο βασικός κορμός. Και εσύ είσαι μέρος αυτού. Ο Αρμενάκης, ο Προύσαλης. Βάζω και τον Βασίλη το Μούχλια. Ο Μπαμπαλιούτας αναμένεται να ανακοινωθεί. Έχει έρθει ο Σωτηρίου, έχει έρθει ο Ντίνας, έχει έρθει ο Δημήτρης ο Μούχλιας. Έχει έρθει ο Τερζόγλου πριν από λίγο. Ανακοινώθηκε που αγωνιζόταν ως πασαδόρος στη Χάνς. Είναι πάρα πολύ θετικό και για σένα το ότι ο κορμός παρέμεινε, έτσι, με αθλητές που γνωρίζεστε πολύ καλά μεταξύ σας. Να σου το πω πολύ ομά, θεωρώ ότι έχουμε ένα μεγάλο αβαντάζ αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί τον καιρό της προετοιμασίας που νομίζω όλες περίπου οι υπόλοιπες ομάδες θα ψάχνουν πατήματα, θα ψάχνουν να βρουν ρυθμό μεταξύ τους, εμείς τον έχουμε πάνω κάτω. Και όλες οι κινήσεις του Ηρακλή είναι παίκτες οι οποίοι έχουν πολύ μυαλό. Και πολλοί τεχνικοί παίκτες. Δεν είναι κινήσεις εντυπωσιασμού, είναι κινήσεις χειρουργικής ακρίβειας. Τώρα μου έδωσες φοβερή πάσα με αυτό το χειρουργικής ακρίβειας, γιατί να τονίσω στον κόσμο ότι για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Νικηφόρος Φωτιάδης είναι και επιστήμον ή εν δυνάμει, να το πω πιο σωστά. Σπουδάζει ιατρική τρίτο έτος, έτσι. Ναι, μόλις τελείωσα τρίτο έτος. Και τώρα πώς συνδυάζεται, γιατί πραγματικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνεις και είναι σπάνιο όσοι είναι επαγγελματίες αθλητές και παίζουν σε μεγάλες κατηγορίες, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι βόλιο, όταν μιλάμε για Α1, συνήθως είναι εκεί, 24 ώρες το 24ωρο, είτε με το μυαλό τους είτε με το σώμα τους. Εσύ έχεις και μια ολόκληρη ιατρική που μόνη της να την είχες, χωρίς αθλητισμό, πάλι δύσκολα θα ήταν. Πόσο μάλλον να βάλεις πρωταθλητισμό που κάνεις εσύ. Πώς το συνδυάζεις όλο αυτό? Με νύχια και με δόντια. Δεν είναι εύκολο. Με νύχια και με δόντια, Χρειάζεται πολλής προγραμματισμός. Από την αρχή της σεζόν, από αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πρέπει να κοιτάω στον Ιανουάριο και στον επόμενο Ιούνιο ακόμα, παρόλο που δεν θα έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις, εγώ πρέπει να το κοιτάω για τον εαυτό μου. Mm-hmm. Με ακρίβεια ημέρας. Αν με ρωτήσεις με τον Κόουτς, ξέρει και ίδιος πολύ καλά, από τώρα τον Ιανουάριο ποιες μέρες δίνω μαθήματα. Ξέρει από τώρα για όλη τη χρονιά ποια πρωινά δεν θα μπορώ να είμαι στις προπονήσεις. Γιατί έχω κλινικές, τα νοσοκομεία. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να λείψεις. Είναι φοβερό πάντως. Είναι φοβερό και είναι πολύ. Στα αυτιά μου ακούγεται πολύ δύσκολος ο συνδυασμός. Γιατί δεν είναι ότι σπουδάζεις
Δεν θέλω να θίξω τώρα καμιά σχολή, αλλά θα γίνεις γιατρός, έτσι. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν είναι ότι να πάρω ένα βιβλίο να διαβάσω να περάσει η ώρα. Εντάξει. Χαρά στο κουράγιο σου. Χαρά στο κουράγιο σου. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά νομίζω ότι απλά δεν είναι εύκολο. Το ξαναλέω, δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Αλλά άμα το θες πραγματικά, άμα παλεύεις για αυτό, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Κοίτα, παίχτη προπονητή έχουμε δει. Πρόεδρο παίχτη προπονητή έχουμε δει. Αθλητή γιατρό ταυτόχρονα. Δεν ξέρω. Θα έχουμε σένα. Δεν σου κρύβω, το έχω σκεφτεί. Το έχω σκεφτεί. Το έχεις σκεφτεί. Ότι αύριο μεθαύριο, άμα γίνει και αυτό, άμα το δούμε και αυτό. Εκεί που παίζεις, να δίνεις και πρώτες βοήθειες σε ένα συμπαίκτη σου ή σε ένα αντίπαλο, αν χρειαστεί την ώρα του αγώνα. Μακριά από εμάς, αλλά ναι. Μακά, εγώ σου εύχομαι το πτυχίο με το καλό φυσικά και πόσα είναι η ιατρική, είναι 6? Είναι κανονικά 6 χρόνια. Άλλα 3 έχουμε. Καλό κουράγιο λοιπόν. Άλλα 3, ναι. Καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ. Νικηφόρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι γερός, να έχεις μια καλή προετοιμασία και να πάνε όλα καλά. Να μπορέσεις και εσύ και όλη η ομάδα αυτό που είπες νωρίτερα, να ευχαριστηθείτε όλα τα παιχνίδια φέτος. Και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Θέλουμε και εμείς να δείξουμε σίγουρα την περσινή εικόνα, σίγουρα και κάτι καλύτερο όλοι μας ανεξαιρέτως. Δεν νομίζω να χρειάζεται να ρωτήσεις κάποιον για αυτό. Θέλουμε πραγματικά να γίνει ό,τι έγινε πέρσι, μια γιορτή. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.